Γιάννης Πάζιος, διευθυντής των Αγροτικών Συνεταιρισμών Ένωση Μεσσηνίας, υποψήφιος ευρωβουλευτής. Κύριε Πάζιε, χαιρόμαστε πολύ που σας φιλοξενούμε μια μέρα σαν και αυτή, στο 10ο συνέδριο της ΓΕΑ Επιχειρήν στην Καλαμάτα. Δύο κουβέντες για το συνέδριο και στη συνέχεια βέβαια το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε είναι ευρωπαϊκή και ελληνική στρατηγική για τον αγροτικό κόσμο. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στη συνέντευξη αυτή, εδώ στο φιλόξενο χώρο του Μεγάλου Χώρου Καλαμάτας, όπου φιλοξενεί το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, που διεξάγεται από την ΓΕΑ Επιχειρήν, με την υποστήριξη της Ένωσης Μεσσηνίας, μιας και είμαστε στο δίκτυό της και συνεργάτες και μέτοχοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ΓΕΑ Επιχειρήν είναι μια γνωστή εταιρεία, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα και κυρίως στο κομμάτι της υποστήριξης των συνεταιρισμών, όπου είναι ένα εγχείρημα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα, με την έννοια ότι συμμετέχει ένας τεχνολογικός πάροχος στο μετοχικό της κεφάλαιο, μία τράπεζα και συνεταιρισμοί. Οπότε είναι μια σύμπραξη η οποία έχει μια σειρά από αποτελέσματα όλα αυτά τα χρόνια σε θέματα υποστήριξης κυρίως συνεταιρισμών και μέσω αυτών και παραγωγών. Και σήμερα βρίσκεται εδώ, ύστερα και από δική μας παράκληση, μιας και τα προηγούμενα συνέδριά της διεξάγονταν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Οπότε είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που τους έχουμε εδώ, με πλούσια πάνελ, εξαιρετικοί ομιλητές, κάποιοι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, που με σκοπό να έρθουμε κοντά με παραγωγούς της επαρχίας, που δεν έχουν ίσως και τη δυνατότητα και την άνεση να μετακινηθούν είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, για να θίξουμε όλα τα κέρια θέματα που αφορούν τη νέα ΚΑΠ, πώς αυτή διαμορφώνεται ύστερα από όλο αυτό το περιβάλλον, και συζητήσεις γύρω από την κλιματική κρίση, συζητήσεις γύρω από το παράγοντα ελαιοκομεία που αφορά κυρίως την Πελοπόννησο, αλλά και την χώρα ευρύτερα. Νέους αγρότες, νέες συλλογικές μορφές, χρηματοδοτικά εργαλεία και μια σειρά, θα έλεγα, θεμάτων που νομίζω βάζουν στο επίκεντρο όλων αυτών των εξελίξεων τη Μεσσηνία και μέσω αυτής τα ζητήματα που αφορούν τον αγροτροφικό τομέα γενικότερα. Μεγάλη συζήτηση έγινε στα πάνελ και όχι μόνο για τη στρατηγική. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν το βασικό πυρήνα του σχεδιασμού που μπορεί να οδηγήσει την ελληνική παραγωγή κάπου και αυτό να διασυνδεθεί με την ευρωπαϊκή πολιτική ενδεχομένως. Όχι ενδεχομένως, σίγουρα. Είναι αλληλένδετα. Επειδή ακριβώς είναι αλληλένδετα, γιατί εντάξει, είναι η πιο παλιά κοινή πολιτική, η κοινή αγροτική πολιτική, αριθμοί δεκαετίες ζωής. Είναι το βασικό εργαλείο που χρησιμοποίησε η Ευρώπη και μέσω αυτής και η Ελλάδα για να μπορέσει να υποστηρίξει τον πρωτογενή τομέα, τους παραγωγούς και στο κομμάτι των άμεσων ενισχύσεων, οι κλασικές επιδοτήσεις που λέμε όλα αυτά τα χρόνια, που είναι ένα σημαντικό μέτρο εισοδηματικής στήριξης, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που νιώθουμε ολοένα και περισσότερη την ανάγκη, μιας και είναι γνωστά τα προβλήματα των παραγωγών σε θέματα κόστους εφοδίων, κόστους ευρύτερα παραγωγής, προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη εργατών γης, όπου εκεί πάντοτε ο πυλώνας 1 ήταν ένα πολύτιμο εργαλείο υποστήριξης. Είναι ο πυλώνας ο δεύτερος που αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τα θέματα ενίσχυσης και όλο το κομμάτι του εξυγχρονισμού ευρύτερα όλου του αγροδιατροφικού συστήματος. Οπότε το πρόβλημα που αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να συζητήσουμε και σήμερα εδώ είναι, και σε συνέχεια των τελευταίων κινητοποιήσεων που έγιναν και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, τι είναι αυτό που αφορά τους παραγωγούς, είναι προβληματική η ίδια η ΚΑΠ, δεν είναι, μιας και από τις συζητήσεις που έχουν αναπτυχθεί στα πάνελ, αυτό το οποίο στην ουσία διαμορφώθηκε είναι ότι ναι μεν βιώνουμε την περίοδο της πράσινης μετάβασης, έχουμε την πράσινη συμφωνία η οποία επηρέασε καταλυτικά τα κείμενα της νέας ΚΑΠ, έχουν τεθεί συγκεκριμένοι φιλοπεριβαλλοντικοί στόχοι. Υπάρχει το πνεύμα για την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σταδιακά από το 2030 και με ορίζοντα το 2050. Και στο πλαίσιο αυτό, η κοινή αγροτική πολιτική έχει ενσωματώσει κάποιες στρατηγικές, οι οποίες προσπαθούν με όχημα και βασικό εργαλείο την ψηφιοποίηση του πρωτογενούς τομέα να προετοιμάσουν και να δώσουν λύσεις και κατευθύνσεις προς τους παραγωγούς. Ωστόσο, όπως αναδείχθηκε, επειδή ένα μεγάλο κομμάτι της ΚΑΠ, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, αφορά τον εθνικό σχεδιασμό και μιλάμε για το εθνικό σχέδιο δράσης, δηλαδή με ποιο τρόπο η Ελλάδα θα διαμορφώσει αυτά ακριβώς τα εργαλεία που διαθέτει η ΚΑΠ ευρωπαϊκά, εκεί υπήρξε ένα ζήτημα, γιατί το εθνικό σχέδιο δράσης, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν προϊόν ουσιαστικής διαβούλευσης με όλους τους δρόντες στο αγροδιατροφικό κύκλωμα. Με αποτέλεσμα να διαφημίστηκε στην αρχή ως μια επιτυχία της χώρας ότι θα χάσει κάποια εκατομμύρια
σε σχέση με άλλες χώρες όσον αφορά το νέο προϋπολογισμό. Υπήρχε το πρόβλημα του Brexit που εγκλώβησε όντως πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συζητήσεις αυτές αφήνοντας πίσω το κρίσιμο κομμάτι, ποια είναι η νέα ΚΑΠ που θέλουμε σε μια Ευρώπη που συνεχώς αλλάζει και σε έναν πλανήτη που συνεχώς αλλάζει και εν ώψη και της κλιματικής κατάρρευσης που βιώνουμε. Άρα έχουμε το ευρωπαϊκό σκέλος θεμάτων που αναγκάσανε και τις χώρες του Νότου, ανακοίνωσε και ο Υπουργός εδώ, ο κ. Αβγιανάκης, ότι η υφιστάμενη σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου θα προχωρήσει σε αναγκαστικές τροποποιήσεις σε συνέχεια και των κινητοποιήσεων, γιατί στην ουσία σε πολλές χώρες οι Ευρωπαίοι αγρότες φώναξαν γιατί δεν θα μπορούσαν να ακολουθήσουν αυτούς τους ρυθμούς που επέτρεσε η νέα ΚΑΠ όσον αφορά την επίτευξη στόχων. Και στην Ελλάδα αντίστοιχα αναδείχθηκε το πρόβλημα και με το θέμα των πληρωμών, πάνω από μισοδείς λιγότερες πληρωμές. Είχαμε προβλήματα με την εφαρμογή του πρώτου πυλώνα των άμεσων ενισχύσεων εξαιτίας προβλημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που δυστυχώς είναι προβλήματα πάνω από 2 χρόνια και θα οδηγήσουν δυστυχώς και σε πρόστιμα. Άρα υπάρχει ένας συνδυασμός εθνικών ευθυνών στο πώς διαμορφώσαμε αυτό το εθνικό σχέδιο δράσης για να ζητήσουμε από τους Ευρωπαίους τα χρήματα αυτά. Δεν έγινε διαβούλευση. Και από την άλλη πλευρά, η ίδια η Ευρώπη, με τους φιλόδοξους στόχους που έβαλε για να μπορέσουμε να πετύχουμε πιο γρήγορα την κλιματική ουδετερότητα, την βελτιστοποίηση του αθρακικού αποτυπώματος και γενικότερα την πράσινη συμφωνία, έθετε ζητήματα που μαζί με την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο και τον πληθωρισμό εκτροχίασαν το κόστος παραγωγής και σε συνδυασμό κιόλας με τις αθρώες εισαγωγές από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν για μας το πιο σημαντικό που μας αφορά πολύ, γιατί όταν εσύ βάζεις ως χώρα και Ευρώπη συγκεκριμένα πρωτόκολλα καλλιέργειας πολύ αυστηρά, πολύ φιλοπεριβαλλοντικά, την ίδια ώρα εισέρχονται στην Ευρώπη από τρίτες χώρες ομοειδή προϊόντα, τα οποία έχουν πολύ πιο χαμηλό κόστος παραγωγής, άρα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά και στην ουσία υπερτερούν του ευρωπαίου παραγωγού. Κάτι λοιπόν το οποίο το βιώνουμε εδώ και δεκαετίες. Όσα χρόνια θυμάμαι εγώ, τον αγροτικό κόσμο φωνάζει για αντίστοιχα προβλήματα, ζητήματα. Όλα αυτά από εδώ και πίσω. Από εδώ και πέρα, τι μπορούμε να περιμένουμε, αν μπορούν να υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, εάν θα μπορούμε να ελπίζουμε σε έναν ουσιαστικό διάλογο, σε μια ουσιαστική στρατηγική από τη μεριά της Ελλάδας, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μετά και να συνεργαστούμε στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που ανέφερα και πριν κατά τη δική μου παρέμβαση, ότι ο πρωτογενής τομέας στη χώρα δεν έχει εδώ και χρόνια, το λέμε συνέχεια, έχει γίνει λίγο καραμέλα, ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Είναι άλλο το σχέδιο που καταθέσαμε για το πώς θα πάρουμε πόρους από την ΚΑΠ, είναι άλλο το εθνικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα πρέπει στο εσωτερικό του να περιλαμβάνει και αυτό το εθνικό σχέδιο. Δυστυχώς δεν το έχουμε εκπονήσει, ενώ παραδείγματος χάρη έχουμε ένα δόγμα σαν χώρα για την εξωτερική πολιτική που έχουν ομονοήσει όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Αντίστοιχα για τον πρωτογενή τομέα δεν έχει υπάρξει μια συζήτηση με όλους τους δρόντες και εννοείται τα κόμματα και τους συνεταιρισμούς και τον ιδιωτικό τομέα και τους επιστήμονες και τον χώρο της έρευνας, ούτως ώστε όλοι μαζί από κοινού να μπορέσουν να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι, πού θέλουμε να πάμε ανά περιοχή, ανά περιφέρεια για τα βασικά μας προϊόντα, πώς θέλουμε να στηρίξουμε την Ήπεθρο και στη συνέχεια, στο πλαίσιο αυτό, ποιες πολιτικές θα υιοθετήσουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε τα κίνητρα και ποια πλέον εργαλεία μας δίνει κάθε ΚΑΠ και όλα τα άλλα χρηματοδοτικά ταμεία για να τα κουμπώνουμε πάνω σε αυτούς τους στόχους, ούτως ώστε να είναι τα μέσα επίτευξης. Και εδώ μπαίνει και το κομμάτι και του ψηφιακού μετασχηματισμού ως βασικό εργαλείο. Ακούμε ψηφιοποίηση. Η ψηφιοποίηση δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας, που απλά τι θέλουμε να την κάνουμε, εργαλείο στα χέρια του αγρότη, για να μπορεί ακριβώς, γιατί όλες οι πολιτικές στο επίκεντρό τους έχουν τον άνθρωπο και τον αγρότη. Γιατί χωρίς αγρότη δεν υπάρχει παραγωγή. Συζητάμε γύρω-γύρω χωρίς αυτό. Λοιπόν, ακόμα μία φορά ότι αυτά δεν έχουν γίνει. Όχι, δεν έχουν γίνει. Τι μπορούμε να κάνουμε για να γίνει. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι η μεγάλη πρόκληση και της επόμενης περίοδου, τουλάχιστον σε επίπεδο εθνικό, ότι θα πρέπει σιγά-σιγά να ξεκινήσει ένας εθνικός διάλογος, αυτό που προσπαθούμε και μέσα από τα συνέδρια όπως είναι εδώ σήμερα, η ευαισθητοποίηση και στην ουσία η ενθάρρυνση των πολιτικών δυνάμεων να μπορέσουν να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον για να μπορέσουμε να ξεκινήσουν αυτοί, μιας και αν ρωτήσουμε καθηγητές, έχουν τις απόψεις τους. Συνεταιριστές το ίδιο, αγρότες το ίδιο, ερευνητές το ίδιο, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα το ίδιο. Άρα για να μπορέσουν όλοι αυτοί να κάτσουν σε ένα τραπέζι, θα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Η πολιτική βούληση πάντα είναι στην κυβέρνηση. Σε ποιο βαθμό θέλει αυτό να γίνει πράξη, να ανοίξει ένας ουσιαστικός και σοβαρός εθνικός διάλογος. Και εδώ ξεκινά και μια άλλη πρόκληση, γιατί
Οι συζητήσεις για την ΚΑΠ μετά το 2027 ξεκινάνε 1η Γενάρη του 25. Άρα δηλαδή σε 7 μήνες από τώρα θα ξεκινήσουμε ήδη το πώς θέλουμε την ΚΑΠ μετά το 27. Ενώ άρα... ακόμα δεν έχουμε λήξει την προηγούμενη περίοδο. Ακριβώς, πώς θα λειτουργήσει. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς εμείς θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το χαμένο έδαφος, γιατί η δημογραφική γύρανση, η συρρήκνωση της αγροτικής γης, η αδυναμία εισερχόμενων νέων αγροτών. Παρουσιάστηκε μια μελέτη της ΚΑΠΑ Research στο πλαίσιο του συνεδρίου εδώ. Το 70% των παραγωγών δήλωνε ότι δεν έχει ενημερωθεί καν για την ΚΑΠ. Το 70% των παραγωγών δήλωνε ότι δεν θέλει το παιδί του να γίνει αγρότης. Άρα, με βάση και τα δεδομένα της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ που υπάρχει και με τα προβλήματα που έχουμε, τον ψηφιακό αναλφαβητισμό, την έλλειψη δικτύων, αποψήλωση υπηρεσιών, έλλειψη υποδομών σε πολλά σαρδευτικά θέματα, όπως έχουμε και εδώ στην περιοχή μας, όλα αυτά συντείνουν στο να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον εφιαλτικό. Ωστόσο, όσο ακόμα μπορούμε, έχουμε την δυνατότητα να μπορέσουμε σιγά σιγά να το αντιστρέψουμε με μια λογική ότι θα πρέπει και η Ελλάδα και η Ευρώπη να αξιοποιήσει τις ενδογενείς δυνάμεις που έχει, με την έννοια να στρέψει την εγχώρια παραγωγή προς αυτά τα προϊόντα, δίνοντάς τους αυτά τα κίνητρα, διότι όσο θα εξαρτώμεθα από τρίτες χώρες, αυτό δημιούργησε και την κρίση στα λιπάσματα, γιατί η ενεργειακή μετάβαση που έγινε από το λιγνίτη σε επίπεδο ευρωπαϊκό αύξησε την εξάρτηση της Ευρώπης από εκτός Ευρώπης χώρες σε φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν και οι τιμές π.χ. των λιπασμάτων, ένα παράδειγμα. Άρα, θέλει μια διαφορετική φιλοσοφία σε επίπεδο Ελλάδας, που νομίζω ότι πρώτα απ' όλα η κάθε κυβέρνηση είναι που έχει το κλειδί στα χέρια της να μπορέσει να διαμορφώσει τις συνθήκες ενός τέτοιου εθνικού διαλόγου για να καταρτήσουμε ένα εθνικό σχέδιο. Οπότε είναι και θέμα της Ευρώπης να δει πώς θα μπορέσει να εφαρμόσει μια σειρά από πολιτικές όσον αφορά τους στόχους που βάζει και τα πλαίσια που θέτει, συνεκτιμώντας και το ευρύτερο περιβάλλον και πλαίσιο που καλούνται αυτές να υλοποιηθούν, γιατί ουέ και αλίμονο, εάν στοχοποιηθεί γενικότερα η πράσινη συμφωνία ως κάτι το ασύμφορο για τους παραγωγούς, γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ως κάτι το οποίο δεν θα τους οδηγήσει σε κάτι το οποίο θα είναι ωφέλιμο και για τους ίδιους και για τους καταναλωτές, και μη δει μιλάμε για διατροφική επάρκεια, επιστημιστική ασφάλεια, όλα αυτά τα κέρια ζητήματα, νομίζω ότι αυτό είναι και ο στόχος και των ευρωβουλευτών, πώς θα μπορέσουν σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου να αναδείξουν αυτά τα θέματα, που εκεί διαμορφώνονται συνενέσεις, θα λέγαμε, πολύ πιο εύκολα τουλάχιστον σε σχέση με την Ελλάδα. Και το προϊόν της ΚΑΠ, σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, εδώ τι σημαίνει, ποια είναι η διαφορά, ότι έχουμε μια τάση επανεθνικοποίησης της ΚΑΠ, δηλαδή να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες και ευελιξίες στα κράτη-μέλη. Είμαι της φιλοσοφίας ότι αυτό μπορεί να συμβεί, αρκεί να υπάρχει σε κάθε κράτος μέλος μια στρατηγική που να ξέρει που θέλει να πάει. Και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν και την έχουμε, άλλες λοιπόν χώρες την έχουν. Και ελπίζουμε λοιπόν τη στρατηγική αυτή να την αποκτήσουμε σύντομα. Και μακάρι λοιπόν ο αγροτικός κόσμος και όχι μόνο και οι συνεταιρισμοί και οι συλλογικοί φορείς να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Α και το μέγα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Ιδιαίτερα τα συνεργατικά σχήματα που αποτελούν τη λύση, όπως είναι για όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, να πρωταγωνιστήσουν με ένα νέο πλαίσιο, με νέες συνθήκες, γιατί η ισχύς είναι πάντα εν τη ενώση.